Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, οδεύουμε προς το τέλος και αυτού του μήνα και υποδεχόμαστε σιγά σιγά το Δεκέμβριο και μαζί του τα Χριστούγεννα. Βέβαια σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, ξεκινά μια δύσκολη εβδομάδα γιατί είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα εδώ στις Σέρρες που έχασε τη ζωή του ένα 15χρονο παιδί, όποιες και αν ήταν οι συνθήκες. Σημασία έχει ότι έχασε τη ζωή του ένα μικρό παιδί. Θα δούμε πολλά θέματα στη συνέχεια της εκπομπής και τα του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα τοπικά που μας αφορούν ιδιαίτερα. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με τα αθλητικά μας. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον συνάδελφο τον Κώστα τον Δελή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να μιλήσουμε για το παιχνίδι της Παρασκευής του Πανσεραϊκού, το οποίο βέβαια ολοκληρώθηκε με νίκη. Ναι, ναι, ολοκληρώθηκε με νίκη και μια νίκη έτσι καθυστερήσει του αγώνα, που ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να πάρει ο Πανσεραϊκός με έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Κεφτέ Μπεντανκόρ, που για άλλη μια φορά βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά και πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ, έτσι μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια με δική του έμπνευση να κάνει κάποια πισωβήματα σε μια αντεπίθεση στην ωραία πάσα του Σαλαζάρ στο 92 και να πετύχει εκτός εστίας τον τερματοφύλακα της ομάδας της Καλυθέας των Μπερναπέ. Βέβαια είχε και δώσει λίγο τύχη γιατί γλίστρησε ο τερματοφύλακας, έτσι η τροχιά που πήρε η μπάλα στην πορεία της κατέληξε στα δίκαια, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό που σκέφτηκε και εμπνεύστηκε για να το κάνει και να πετύχει ο Μπεντανκόρ, που τρελαίνει κόσμο στην ουσία. Έχει πετύχει 9 γκολ το Σάββατο, την Παρασκευή και το Σάββατο, και ο πρώτος σκόρερ στη Σούπερ Λίγκα. Τώρα τον προσπέρασε ο Αγίου Μπελκαμπή του Ολυμπιακού, πέτυχε χθες 3 τέρματα. Είναι δεύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στην Super League και έχει πετύχει αυτά τα 9 καθοριστικά γκολ που έχουν δώσει και βαθμούς για την ομάδα. Πάντως ο Πανσεραϊκός ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Στο 41ο λεπτό προηγήθηκε με το Ζήση Χατζηστραβό. Ο ποδοσφαιριστής από την Ιγρίτα Σερών πέτυχε ένα καθοριστικό τέρμα μετά την παλιά του Τομάς. Έκανε ένα σούτ έξω στην περιοχή, αλλά πήγε στα δίχτυα. Άνοιξε ο δρόμος δηλαδή για να έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα. Στο 70 η Καλυθέα έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Μότοτς. Με απευθείας κόκκινη κάρτα είχε ένα διαστατικό και σκληρό μαρκάρισμα στον Τέλετιτς. Καλός ο διαιτητής που έβγαλε την κόκκινη, όπως και το ΒΑΡ συμφώνησε. Από το σημείο εκείνο όμως, από το 70 και μετά, η Καλυθέα θα λέει κανείς ότι αναστήθηκε αγωνιστικά και έδωσε χώρο χωρίς λόγο ο Πανσεραϊκός. Έφτασε στην ισοφάριση με τον Ματιέ Βαλμπουενά που είχε περάσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, ο έμπειρος Γάλλος ποδοσφαιριστής, μετά από μια σέντρα του Μαθάτ και την Κουγκεσασβίλη ισοφάρισε για την Καλυθέα. Ενώ να σου πω ότι στη συνέχεια υπήρχαν κάποιες ευκαιρίες Πανσεραϊκού να πετύχει τον κόλπο, τον Τέλετιτς στο 83, αλλά στο 92 ήρθε αυτό το κόλπο των Μπεντανκόρ, που ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα, γιατί όταν παίζει μια αντίπαλο που έχει τους ίδιους στόχους θεωρείται εξάποντο η νίκη, δηλαδή και οι τρεις βαθμούς που παίρνεις, αλλά και οι τρεις βαθμούς που έχασε η Καλυθέα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, αντί να γίνει το 2-1, έγινε το 1-2. Ήταν και σεραίοι στην Αθήνα που υποστήριξαν την ομάδα της σειρά 6 του γηπέδου του Απόστολος Νικολαίδης, πανηγύρισαν την νίκη στο τέλος. Ο Πανσεραϊκός έχει 13 βαθμούς τώρα στη βαθμολογία, στην 10η θέση. Η Καλυθέα παρέμεινε στους 7 στην τελευταία. Επόμενο παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή στις Σέρρες με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης, είναι η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στις 3.30 στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Ωραία. Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς αλλάζουμε θέμα και να δούμε λίγο από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι συζητήθηκε για τα προβλήματα των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης. Η αλήθεια είναι ότι το συζητάμε τον τελευταίο καιρό για ένα μεγάλο διάστημα, γιατί αναμένεται να βγει ένα νομοσχέδιο που θα αλλάζει έτσι λίγο την κατάσταση και γι' αυτό υπάρχει ο φόβος. Και υπάρχουν αντιδράσεις και από τους εργαζομένους, υπάρχουν αντιδράσεις βέβαια και από τους Δήμους και έχει συζητηθεί και στο κεντρικό επίπεδο Δήμων το πρόβλημα. Το θέμα είναι να μην δημιουργηθούν νέα προβλήματα τη στιγμή που τα υπάρχοντα παραμένουν άλυτα. Είναι πολλά, αφορούν εργαζομένους, αφορούν το ενεργειακό, αφορούν γενικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Ο Δήμος Σερών λοιπόν προχώρησε σε ένα ψήφισμα με το οποίο δηλώνει την αντίθεσή του σε ό,τι υπολογίζεται ότι πάει να γίνει και φυσικά στις υποχρεωτικές συνενώσεις, συγχωνεύσεις που θα είναι σε επίπεδο περιφέρειας, θα είναι σε επίπεδο Δήμων, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις των Δήμων, αυτές υποστηρίζουν, αυτές υποστηρίζει και ο Δήμος Σερών με το ψήφισμα στο οποίο προχώρησε.
Αντιδρά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών στην πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την νομοθετική μεταρρύθμιση των ΔΕΙΑ της χώρας. Για τον λόγο αυτό υπήρξε και το σχετικό ψήφισμα του Δήμου Σερρών για τη συγχώνευση του ΔΕΙΑ. Ανάλογο ψήφισμα εκδόθηκε από όλους τους Δήμους της χώρας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών διαμαρτύρεται διότι με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος υποτιμάται για μία ακόμα φορά το έργο των ΔΕΙΑ και της ΔΕΙΑ στη διαχείριση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν επιλύονται τα βασικά προβλήματα των ΔΕΙΑ, που είναι η υποστελέχωση και το ενεργειακό, καταργείται η αυτοδιοίκηση και απειλείται η ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών. Επισημαίνει ότι οι αναγκαστικές συνενώσεις των ΔΕΙΑ, καθώς και η αναγκαστική επέκταση ανωνύμων εταιριών, όπως η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ, σε όμορες περιοχές χωρίς τη συνένεσή τους, είναι κατάφορα αντισυνταγματικές και κατά συνέπεια παράνομες και αντελέσποντες. Τονίζει ότι η εμπλοκή της ΕΙΔΑΠ Νήσων, που είναι ουσιαστική ανύπαρκτη στη διαχείριση του νερού των ουσιαστικών περιοχών, πέρα από τη συνταγματική θα επιφέρει και σοβαρά προβλήματα στην έμπλεκτη λειτουργία των ΔΕΙΑ με επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. Επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση των ΔΕΙΑ και των Δήμων πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τις ΔΕΙΑ Υπουργείου Εσωτερικών. Τάσεται κατά της οποιασδήποτε μορφής αναγκαστικής συνένωσης, συγχώνευσης, απορρόφησης της ΔΕΙΑ Σερρών στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ζητά να ξεκινήσει διάλογος των συναρμόνιων για τις ΔΕΙΑ Υπουργείων με την ΕΔΕΙΑ και την ΚΕΤΕ, τους θεσμικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την ορθότερη και δικαιότερη εκτίμηση των πραγματικών προβλημάτων και ζητημάτων που έχουν σχέση με τη διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών απαντά αρνητικά στις αναγκαστικές συνενώσεις των ΔΕΙΑ, καθώς και στην αναγκαστική επέκταση ανώνυμων εταιριών όπως η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ σε όμορες περιοχές χωρίς την συνένεσή τους, αφού όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο σχετικό ψήφισμα, είναι κατάφορα αντισυνταγματικές και κατά συνέπεια παράνομες και ατελές φορές. Επί του θέματος τοποθετήθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Το σχέδιο αυτό μπήκε απέναντί στο σύνολο της αυτοδιοίκησης. Καμία παράταξη στην ΚΕΔ, καμία παράταξη στην ΕΔΕΙΑ, καμία παράταξη γενικά στην αυτοδιοίκηση στη χώρα δεν κάνει αποδεκτό το σύνολο του νομοσχεδίου. Δεν μιλάμε, δεν έχουμε αντίθεση σε κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Είμαστε αντίθετοι στο σύνολο του νομοσχεδίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και φυσικά στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ που έγινε στη Ρόδο, γιατί ήταν από τα βασικά θέματα συζήτησης και των προβλημάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή ως αυτοδιοίκηση. Που είναι σε ένα σημείο λοιπόν του ψηφίσματος, δεν μιλάτε γιατί για τον πραγματικό στόχο που είναι η απορρομματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση. Ίσως εμπιστεύετε τα λεγόμενα του Υπουργού ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Αναρωτιόμαστε εμείς λοιπόν τι κάνει, τι στο καλό θα κάνει η Ρυθμιστική Αρχή, που είναι αμόδια για την απελευθέρωση της αγοράς του νερού. Το συνέδριο της ΚΕΔΕ αποφάσισε ομόφωνα και μάλιστα με διορθώσεις προς το τέλος του συνεδρίου και είπε, συμφώνησε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει καμία συγχώνευση παρά μόνο αν εθελοντικά οι δύο γειτονικές ΔΕΙΑ θέλουν να συγχωνευτούν. Εκεί σταματάει, τελεία, παύλα. Εμείς για ποιον λόγο δεν βάζουμε αυτό όπως το λένε στο ψήφισμα και βάζουμε σύμφωνη γνώμη του Υπουργού. Τι να μας κάνει ο Υπουργός? Ο Υπουργός βρίσκεται συνήθως από την ίδια κυβέρνηση που είναι και άλλος Υπουργός που είναι επισπεύδων της διαδικασίας της συγχώνευσης. Αυτό μου κάνει μια απορία. Όλα αυτά τα χρόνια το κράτος, με ποιες υποδομές, με ποιον τρόπο κατάφερε, προσπάθησε να νοικοκυρέψει τα έλεγα αυτή την κατανάλωση φαρδευτικού νερού, ώστε να έχουμε και διπλασιασμό απόσιμου νερού, να έχουμε ένα ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έκανε δηλαδή το κράτος και οι Δήμοι όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 30-20 χρόνια, τις κατάλληλες ενέργειες για να νοικοκυρέψει όλο αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε και εσείς ότι είναι αυτονόητο ότι ναι, δεν το έκανε. Είχαμε κάνει αυτή την προσπάθεια πριν από 3 χρόνια και τη μελέτη για την, αν όχι την αφαίρεση, τη μείωση του ΦΠΑ στο νερό, το οποίο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να υπάρχει ΦΠΑ στο νερό, καταλαβαίνει ο καθένας γιατί το λέμε. Αυτό να το ενσωματώσουμε μέσα στο ψήφισμα, γιατί είναι μια μελέτη που έγινε από τη ΔΕΙΑ Σερρών το 2020 και έχει αναφερθεί και από τον κύριο Μαρινάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, πολλές φορές. Έχουμε πάρει και τις ευχαριστίες της ΔΕΙΑ Σερρών γι' αυτό, η οποία δείχνει ότι θα μπορούσε με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
από το 2013 που είναι τώρα, να υπάρχει μια μείωση 10% σε όλους τους λογαριασμούς και αν της Ελλάδος μιλάμε, με μια πάρα πολύ μικρή μείωση στο συνολικό ΦΠΑ της χώρας. Το γενικότερο σχέδιο και το γενικότερο πλάνο, παρά τις προσπάθειες του Διέννη και Βασίλευε ανά περιοχή, είναι να υπάρχει έλεγχος στις ΔΕΙΑ και στις υπηρεσίες σύγκρισης σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν έχουν φτάσει σε επίπεδο Διέννη και ΔΕΙΑ να υπάρχει τόση ομόφωνη αντίδραση και εθιμότητα και για άλλες, κύριε Χατιόπουλε, κινητοποιήσεις και ενέργειες, αν χρειαστεί καθώς προχωράει. Για παράδειγμα, δεν έχει έρθει δημοσίου, δεν έχει έρθει σε διαβούλευση δημοσίου κάποιο νομοσχέδιο. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όταν έρθει στη δημοσιότητα, αν έρθει πλέον, λέμε, το τελικό νομοσχέδιο στη διαβούλευση, προφανώς οι κινήσεις ενός από τους ψηφίσματος δεν θα είναι επαρκείς για να σταματήσουμε αυτό το οποίο πάει να γίνει. Ωραία, αλλάζουμε θέμα και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Εταιρείας Μελέτης Έρευνας Ιστορίας των Σερών, τον κύριο Δημήτρη Δημούδη, για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει απόψε σήμερα το απόγευμα. Κύριε Δημούδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας λοιπόν, το θέμα είναι ο Εμμανουήλ Παπάς. Είναι άγνωστες πτυχές της ζωής του ήρωα Εμμανουήλ Παπά και του νιών του, του Αθανάσιου, Αναστάσιου και Μιχαήλου. Η κυρία οικονόμου Δήμητρα, η οποία θα είναι ομιλήτρια, γεννημένη στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς, μετήκησε το 1984 στη Βιέννη, όπου και σπούδασε, οικονομικά βέβαια σπούδασε, και κατόπιν εργαζόταν εκεί. Αλλά πάντοτε όμως, λόγω της καταγωγής είχε έτσι το ενδιαφέρον να ψάξει, να βρει στοιχεία για τις δραστηριότητες της οικογένειας του Εμμανουήλ Παπά. Και μέσα από έρευνες που έκανε σε αρχεία, στα κρατικά αυστριακά αρχεία, στο επιμελητήριο της Βιέννης, βρήκε πρωτογενή και αδημοσίευτα αρχεία, επιστολές δηλαδή που δεν έχουν μέχρι στιγμής έρθει στο φως, για πρώτη φορά τώρα έρχονται, όπως επίσης και άλλες, 5 επιστολές βρέθηκαν στα αρχεία της Βιέννης και 2 επιστολές βρήκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Μονάχου. Όλα αυτά τα στοιχεία θα μας τα παρουσιάσει το απόγευμα και θα μας τα αναλύσει, δίνοντας έτσι περισσότερα στοιχεία για τις εμπορικές δραστηριότητες της οικογένειας Εμμανουήλ Παπά. Διότι μέχρι πρότινος εμείς ξέραμε κάποια έτσι ελάχιστα στοιχεία για τις δραστηριότητες του εδώ στις Σέρες και ακόμη λιγότερα στην Κωνσταντινούπολη. Για την Βιέννη και το Μόναχο δεν ξέραμε τίποτα. Οπότε η έρευνα της κυρίας οικονόμου έρχεται να φωτίσει και αυτές τις πτυχές της ζωής του, της επαγγελματικής, γιατί ήταν ένας επιτυχημένος τραπεζίτης και έμπορος. Ο ήρωας, ο ήρωας, ήταν ένας μεγαλέμπορος. Και βέβαια πάντοτε υπήρχε αυτή η απορία, από πού βρήκε τα χρήματα. Το εμπόριο στις Σέρες ήταν τόσο μεγάλο και του έδωνε αυτή τη δυνατότητα να έχει αυτή την άνεση, διότι ξέρουμε ότι δάνειζε ακόμη και τον στρατιωτικό, τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή των Σερών. Σιγά σιγά ξεπτυλίγεται αυτό το κουβάρινο και αρχίζουμε και γνωρίζουμε περισσότερες δραστηριότητες για την οικογένεια του Εμμανουήλ Παπά. Κάτι που είναι απαραίτητο για τον τόπο μας, θα πρέπει να μάθουμε ό,τι στις λεπτομέρειες και όπου υπάρχει ό,τι έχει σχέση για οπότε την οικογένεια Εμμανουήλ Παπά, για να έχουμε σαφή πληροφόρηση και να δίνουμε έτσι ολοκληρωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν. Εντοπίστηκαν λοιπόν αυτές οι επιστολές χειρόγραφες στα αρχεία της Βιέννης και η κυρία οικονόμου συνεχίζει αυτή την έρευνα. Σήμερα θα μας παρουσιάσει το απόγευμα τα στοιχεία αυτής της έρευνας. Σημειωτέων ότι αυτές οι επιστολές αρχίζουν το 1805. Δηλαδή, πριν την Επανάσταση. Ναι, πολύ πριν από την Επανάσταση, που σημαίνει ότι επί αρκετό χρόνο είχε εμπορικές δραστηριότητες
ο Εμμανουήλ Παπάς, οι οποίες περνούσαν μέσα από την Βιέννη και τα εκεί που καταστήματα που υπήρχαν και τις τράπεζες. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Οπότε και εσείς είχατε αυτή την επαφή με την κυρία Οικονόμου και θεωρήσατε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Ναι, βέβαια. Σήμερα. Σήμερα, διότι αυτή την εβδομάδα, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Εμμανουήλ Παπά. Την Κυριακή θα γίνει στην γενέτειρά του. Πάντοτε γίνεται η μεγάλη γιορτή, γίνεται η λειτουργία. Mm-hmm. Και το συνδυάσαμε με αυτή την ημέρα. Mm-hmm. Και ελπίζουμε ότι θα φωτίσουμε το κοινό με τα στοιχεία που θα μας δώσει η κυρία Οικονόμου. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 7.30 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη η εκδήλωση. Ναι, ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Ώρα ομιλήτρια η Δήμητρα Οικονόμου mm-hmm. και συντονίστρια θα είναι η κυρία Πόπη Γεωργοπούλου, μουσιολόγος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Δημούδη. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία καλά. Να ενημερώσω τους ακροατές σας. Mm-hmm. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά στην καθαριότητα. Βραβεύτηκαν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, καθώς ο Δήμος Ερών συμμετέχει στη δράση Καθαρή Εβδομάδα και λόγω αυτής της συμμετοχής βραβεύτηκαν οι εργαζόμενοι που παλεύουν κάθε μέρα, δίνουν τη δική τους μάχη για την καθαριότητα στο Δήμο. Βέβαια υπάρχει και μια νοοτροπία έτσι λίγο περίεργη που έχουμε εμείς οι δημότες, όχι όλοι ευτυχώς, γιατί κάποιοι ενώ έχουν μεγαλώσει με το ρητό η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά και το μαθαίνουμε από τα γενοφάσκια μας ακόμη, οι παλαιότερες γενιές, κάποιοι συνεχίζουν και επιμένουν να ρυπαίνουν το περιβάλλον έχοντας μια διαφορετική λογική, τη λογική του πληρώνω δημοτικά τέλη, οπότε αυτοί πρέπει να καθαρίζουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει ο καθένας μας να δίνει τη δική του μάχη καθημερινά για την καθαριότητα στην καθημερινότητα, για να έχουμε και να απολαμβάνουμε όλοι ένα καθαρό περιβάλλον. Ας δούμε όμως το ρεπορτάζ. Βαγιάκης Ιωάννης, Καζουλάκης Παναγιώτης. Η καμπάνια ευαισθητοποίησης Καθαρή Εβδομάδα υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και με την υποστήριξη της Carrier Greece επέστρεψε για τέταρτη εβδομάδα και από την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 24 φωτίζει το έργο των αφανών ηρώων που φροντίζουν για την καθαριότητα των πόλεων απευθύνοντας ένα πανελλαδικό κάλεσμα σεβασμού και ευγνωμοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ερών διοργάνωσε μία μικρή εκδήλωση με σκοπό να τιμήσει και να ευχαριστήσει τους ανθρώπους αυτούς που καθημερινά μάχονται για μία καθαρή πόλη. Μια εβδομάδα που τιμούμε και ευχαριστούμε ως πολίτες όλους αυτούς τους ανθρώπους που φροντίζουν για την καθαριότητα των πόλεων, των σπιτιών, των γραφείων μας, όπως λένε και οι άνθρωποι που εμπνεύστηκαν από την ΚΕΔΕ αυτή την εβδομάδα, για να τιμήσουμε ουσιαστικά και να ευαισθητοποιήσουμε τους απλούς πολίτες, πρώτα απ' όλα να σέβονται οι ίδιοι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, το οποίο δεν είναι καθαρό από μόνο του, γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους προσπερνάμε πολλές φορές χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, που φροντίζουν να ζούμε σε καθαρές πόλεις, καθαρά σπίτια, καθαρά γραφεία, καθαρές δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από την πραγματικότητα που βλέπουμε. Σκοπός αυτής της εβδομάδας είναι κυρίως να ευαισθητοποιηθεί ο απλός πολίτης, ο κάθε δημότης, να σέβεται αυτό που βλέπει, να μην πετάει το σκουπίδι κάτω, αλλά να το πετάει μέσα στα καλαθάκια, να μην αφήνει τα σκουπίδια του έξω από τους κάδους, αλλά μέσα στους κάδους και γενικώς να φροντίζει αυτό με κοινωνική συνείδηση και κοινωνική ευαισθησία το κοινό περιβάλλον στο οποίο ζούμε όλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και από τον Δήμο Σερών σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούν τους πολίτες στην καρδιά της υπηρεσίας καθημερινά με αυταπάρνηση και με δύσκολες συνθήκες, είναι η αλήθεια.
Πολλές φορές πάνω στο, με το κρύο, ανεξαρτήτως συνθήκων ή με την πολύ ζέστη το καλοκαίρι, για να απολαμβάνουμε εμείς αυτό που θεωρούμε δεδομένο στους δρόμους γύρω μας. Πολλά ευχαριστούμε λοιπόν. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής πρόσκλησης και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων στο θέμα της κοινωνικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης που έχει ο καθένας από εμάς για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Σήμερα θεσπίστηκε τα τελευταία χρόνια μία εβδομάδα η οποία είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν καθημερινά με αυτό που είπε και η κυρία Δήμαρχος, με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, είτε είναι ζέστη, είτε είναι κρύο, είτε είναι βροχή, είτε είναι χιόνι, προσφέρουν αυτό το οποίο μπορούν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Αυτό που ζητάμε και εμείς από τους πολίτες είναι πραγματικά να συνεισφέρουν και αυτοί καθημερινά για το δικό μας καλό, για τα παιδιά μας, για τους ίδιους τους ανθρώπους, για τους ίδιους τους πολίτες και για όλους μας να έχουμε μια καθαρή πόλη. Αυτή η βράβευση άργησε να έρθει, ήρθε παρά τα αυτά, τα οποία πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι το δικαιούνται και πιστεύω να συνεχιστεί αυτός ο θεσμός και τα επόμενα χρόνια. Στόχος της δράσης είναι η αφύπνιση των πολιτών, καθώς όλοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά με τις καθημερινές τους πράξεις για ένα περιβάλλον περισσότερο φιλικό στον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό τοποθετούνται κίτρινες καρδιές σε κεντρικές πλατείες πόλεων, που είναι και το χαρακτηριστικό σύμβολο της δράσης, οι οποίες και παραμένουν φωταγωγημένες στην θέση τους για μία εβδομάδα. Σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να δώσουμε έναν έπαινο στους εργαζόμενους καθαριότητας, αυτούς τους αφανείς ήρωες που καθημερινά δίνουν το δικό τους αγώνα για να κρατήσουν την πόλη μας καθαρή. Πιστέψτε με, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δουλεύουν σε αντίξωες συνθήκες, κρύο το χειμώνα, ζέστη το καλοκαίρι. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά, γιατί πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και ένα χρόνο τώρα στην υπηρεσία καθαριότητας, εμένα προσωπικά δεν με αφήσανε ποτέ εκτεθειμένη. Τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Είμαι εκεί καθημερινά μαζί τους. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που προκύπτουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η καθαριότητα είναι ένα κομμάτι πολύ δύσκολο. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και εννοείται πάντα κοντά τους σε ό,τι χρειαστούν. Αυτό που θέλω να ζητήσω και από τους πολίτες είναι να σεβαστούμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και να συνδράμουμε και εμείς προσεκτικοί πώς πετάμε τα σκουπίδια μας, είτε στους κάδους των απορριμμάτων, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Καρύπογλου, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Κύριε Καρύπογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για την προβολή ενός ντοκιμαντέρ με θέμα σχετικό φυσικά, ναι, με την ημέρα. Ναι, ναι, βεβαίως, μαζί με το ΔΙΤΕΤΕ, στη συνεργασία. Προβάλλουμε το απόγευμα στις 7 στα Στέρια ένα ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής, αφορά την περίπτωση της Ιταλίας, τις γυναικοκτονίες που ήταν και εκεί δεκάδες και εκατοντάδες στη γειτονική χώρα. Καταλαβαίνετε ότι το φαινόμενο είναι σε έξαρση, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και τα πλαίσια αυτά προσφέρουμε στο κοινό των Σερών το ντοκιμαντέρ αυτό, το Femicidio, έτσι λέγεται. Επαναλαμβάνω, είναι ελεύθερη είσοδος για όλους και θα προηγηθεί και μια ομιλία πάνω στην γυναικεία, στην κακοποίηση των γυναικών και στην βία εναντίον τους από την κυρία Τσακίρη, τη συνάδελφο που ασχολείται λίγο με το θέμα αυτό. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Καρύπογλου, ότι αυτές οι υποθέσεις πρώτα φτάνουν σε εσάς. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν κλειστά στόματα, να συμβαίνει κάτι δίπλα μας, γύρω μας,
κανείς να μην μιλά, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή το θέμα θα φτάσει σε εσάς όταν κάποια γυναίκα αποφασίσει να το αντιμετωπίσει, να αντιδράσει. Στην καλύτερη βέβαια των περιπτώσεων, γιατί έχουμε και δυστυχώς και τις γυναικοκτονίες. Ναι, το πλαίσιο ενώ συνεχώς αυστηροποιείται και ενώ συνεχώς προσπαθεί η πολιτεία να το αναδείξει, δεν υπάρχουν ακόμα οι θεσμοί κατάλληλοι προκειμένου η κάθε γυναίκα σε κάθε σημείο της Ελλάδας να μπορέσει να βρει επαρκή προστασία. Υπάρχει ζήτημα μεγάλο, πρέπει να δημιουργηθούν ξενώνες όπου θα μπορεί να μείνει μόνιμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η κακοποιημένη γυναίκα και δεν θα φοβάται ότι ανά πάσα στιγμή θα τη βρει ο πρώην σύντροφος για να την ξυλοκοπήσει, να την κακοποιήσει, να την απειλήσει, να την εκβιάσει ψυχολογικά, οικονομικά. Πάντως υπάρχει και η αντίληψη ότι αυτές οι δομές υπάρχουν, αλλά οι νόμοι δεν προστατεύουν τη γυναίκα. Όχι, δεν υπάρχουν δομές. Δεν υπάρχουν δομές. Κύριε Αγκαθά, γιατί ας πούμε στις ΣΕΡΕΣ υπάρχουν δομές προσωρινής φιλοξενίας για κάποιες μέρες, τις οποίες αρμόδια είναι η ελληνική αστυνομία. Μόνιμοι θεσμοί δεν υπάρχουν. Δεν αρκεί δηλαδή αυτό. Πρέπει να προστατευτεί η γυναίκα για μεγαλύτερο διάστημα. Ακριβώς. Αυτός είναι και ο δικός μας ο σκοπός, να κινητοποιήσουμε περαιτέρω την πολιτεία, να συμβάλλουμε και εμείς εθελοντικά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι μονιμότερο. Αλλά και τον καθένα από εμάς. Δηλαδή, αφού είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό, μπορεί να μην αφορά μόνο το τι γίνεται πίσω από μια κλειστή πόρτα. Πρέπει να μας αφορά όλους όταν τουλάχιστον το αντιλαμβανόμαστε. Κοιτάξτε, βεβαίως έχουν γίνει και στο νόμο μας πάρα πολλές ημερίδες, εσπερίδες, εκδηλώσεις πάνω στο ζήτημα αυτό. Και όπως βλέπετε, οι γυναίκες ξεκίνησαν και μιλάνε, συνεχώς. Αλλά σας λέω ότι φτάσαμε, το κάναμε το πρώτο βήμα να μιλήσουν οι γυναίκες που κακοποιούνται. Πρέπει όμως να βρούμε και το δεύτερο βήμα, το οποίο θα ολοκληρώσει το έργο της εξάλληψης του φαινομένου. Ποιο είναι το δεύτερο βήμα? Το δεύτερο βήμα είναι να της προσφέρουμε ασφάλεια. Mm-hmm. Γιατί η γυναίκα όταν ξέρει ότι η διπλανή της πήγε, κατήγγειλε και μετά την άλλη μέρα έμεινε ξεκρέμαστη, καταλαβαίνετε ότι δεν θα ξαναπάει η επόμενη. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Κύριε Καρύπογλου, γιατί... εδώ... Ναι. Βλέπετε ότι πάρα πολλές περιπτώσεις τιμωρούνται οι άντρες, βγαίνουν με αυτόφορο κτλ. Συνήθως οι άντρες, έτσι. Και μετά πηγαίνει, ξανασκοτώνει, χτυπάει άσχημα. Το βλέπουμε και στις ΣΕΡΕΣ που θα με ρωτήσετε. Το αρχές του μήνα δεν είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό στη χώρα. Κοιτάξτε, η τελευταία γυναικοκτονία. Και στις ΣΕΡΕΣ έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πριν. Στις ΣΕΡΕΣ έχουμε τέτοιο πρόβλημα, δηλαδή υπάρχει το πρόβλημα? Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε περίπου 2 με 3 αυτόφορα καθημερινά. Καθημερινά? Καθημερινά. Είναι πολλές. Τις επόμενες μέρες θα σας πούμε και συγκεκριμένα στοιχεία. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε αυτή την εισαγγελία, όχι απλά τις συλλήψεις που είπε ο αστυνομικός μας διευθυντής, αλλά και τις μηνύσεις γενικά για να δούμε το μέγεθος του φαινομένου. Ναι, το καθημερινό, αν το άκουγε κανείς από κάποιον άλλον, όχι από εσάς, θα νόμιζε ότι λέγεται καθυπερβολή, δηλαδή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Όχι. Είναι πολύ μεγάλο το... Η εξέλιξη αυτής της κατάστασης είναι τεράστια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με πολλά θέματα. Έχει να κάνει με εθισμούς κυρίως των ανδρών, στο τζόγο, στο αλκοόλ κτλ. Δεν υπάρχουν δομές για να προλάβουν αυτά τα πράγματα. Είναι πολύπλοκο. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να κάνουμε μια εκδήλωση γι' αυτό, για να αναδείξουμε και τα αίτια κυρίως, και όχι μόνο τους τρόπους, κατασταλτικής αντιμετώπισης. Ναι, είναι πολυδιάστατο το θέμα, όπως είπατε κι εσείς. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να εντοπιστούν και θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε να παρουσιάσετε και στοιχεία όσον αφορά το νομό μας. Θα ζητήσαμε, κυρία Αγκαθά, και θα τα έχουμε σε λίγο. Ναι, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να κλείσω, γιατί μπαίνω στο αυτόφορο. Να είστε καλά, κύριε Καρύπογλου. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία και στη συνέχεια για αυτό το θέμα, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Τώρα ωστόσο να περάσουμε να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε όσον αφορά το ιστορικό κτίριο του Ορφέα. Είναι ένα κτίριο που μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς η κατάστασή του, γιατί δυστυχώς έχει αφαιθεί έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα στη φθορά του χρόνου. Κάτι πρέπει να γίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφέα καταβάλει προσπάθειες για κάτι τέτοιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί κάποια, γιατί σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν, και θυμόμαστε για τελευταία την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, εδώ στις Σέρρες, που το επισκέφθηκε και είχε ξεναγηθεί και μέσα στο χώρο για να δει την κατάσταση που υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν δεν παραχωρηθεί το κτίριο. Και μάλλον εκεί είναι οι ενστάσεις του διοικητικού. Πρέπει όμως να βρεθεί μια λύση. Τώρα τελευταία είχε το Διοικητικό Συμβούλιο είχε δημοσιοποιήσει ότι προτίθεται να ενοικιάσει το χώρο, οπότε όποιος τον αναλάβει να το συνεφέρει και να το συντηρήσει και να κάνει και τις όποιες επισκευές χρειάζονται ώστε να καταστεί λειτουργικό. Υπήρξε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο κύριος Μπάμπης Τσιλιακούδης μαζί με το συνεργάτη του έχουν εκφράσει το ενδιαφέροντος. Αυτό είναι και το ρεπορτάζ που θα δούμε στη συνέχεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι το κτίριο δεν μπορεί να παραμένει άλλο στην κατάσταση που είναι. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ας δούμε τις λεπτομέρειες όμως στο ρεπορτάζ. Το ιστορικό κτίριο του Ορφέα καταραίει και δυστυχώς βοήθεια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει από πουθενά, με την διοίκηση να αναζητά λύσεις και βοήθεια. Η πόρτα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Δήμου είναι ανοιχτή μεν, με παραχώρηση του κτιρίου δε. Ο επιχειρηματίας Χαράλαμπος Τσιλιακούδης και ο συνεργάτης του Γιώργος Δασκαλάκης πρότειναν στον Ορφέα να νοικιάσουν το κτίριο και να το μετατρέψουν σε μια σύγχρονη θεατρική σκηνή, ώστε να διατηρήσει το ύφος του και να αποκτήσει και πάλι την μνέγλη του. Εν τούτη, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφέα ακόμη κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ευελπιστώντας μεν σε βοήθεια, χωρίς όμως εκείνοι να κάνουν το παραμικρό. Η διοίκηση έβγαλε μεν στη δημοσιότητα την ενοικίαση του χώρου αναζητώντας ενδιαφερόμενους, αλλά όταν είδαν ότι η πρόταση είναι μόνο μία, δεν έδωσαν καμία απάντηση. Όλοι θέλουμε ένα τέτοιο ιστορικό κτίριο να σωθεί και να σωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπήρχαν προβληματισμοί, υπήρχαν κάποιες διαδικασίες. Ενημερώσαμε το ΔΣ του Ορφέα ποιες είναι οι δικές μας προτάσεις, τι θα θέλαμε να κάνουμε αυτό το κτίριο, πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το κτίριο. Για λόγους διαφάνειας και για λόγους ιστορικότητας και αξίας του κτιρίου θεώρησαν ότι ήταν καλό να κάνουν μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, γιατί σε αυτή την πόλη όλοι ενδιαφερόμαστε, αλλά τελικά αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται φαίνονται στο αποτέλεσμα. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία εμείς δηλώσαμε και εμπράκτως το ενδιαφέρον μας με μια μελέτη, με υπομνήματα, με το πώς μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το έργο. Ένα πλάνο δηλαδή, είχατε ένα πρώτο. Ένα business plan, το οποίο τους το είπαμε και προφορικά και το καταθέσαμε και γραπτός με τους συνεργάτες μου. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της πρότασης που κάναμε. Ο κύριος Τσιλιακούδης επισημαίνει πως εάν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφέα δεν θέλει να παραχωρήσει το κτίριο, είναι απολύτως θεμητό και το καταλαβαίνουν, τονίζοντας πως και οι ίδιοι δεν έχουν σκοπό να αφήσουν την πρότασή τους εσαΐ στον Ορφέα. Εάν διαπιστώσουν πως το Διοικητικό Συμβούλιο ολιγορεί, έχουν σκοπό να την αποσύρουν και να αναζητήσουν άλλο χώρο ώστε να στεγάσουν το νέο επιχειρηματικό τους εγχείρημα. Εμείς κάναμε την πρότασή μας, βάλαμε και ένα deadline όσον αφορά την πρότασή μας, γιατί το προσπαθούμε. Ο συνεργάτης μου και πριν από 5 χρόνια είχε κάνει αυτή την πρόταση. Επανήλθαμε πριν από 1 χρόνο με πολύ σοβαρές προτάσεις. Οπότε αναμένουμε. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να αναδείξουμε την ιστορικότητα του κτιρίου, να αναβαθμίσουμε το κτίριο. Σκεφτείτε ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που καταλαβαίνετε ότι έχουμε τη διάθεση, όλα αυτά που κάνουμε τόσα χρόνια δείχνουν ότι έχουμε τη διάθεση, ότι μπορούμε να πάρουμε κάτι και να το αναδείξουμε. Οπότε μέσα σε αυτές τις διαδικασίες είχαμε κάνει και την ανάλογη πρόταση για ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο θα σας κρύβω ότι πέρσι κάναμε προσπάθεια
Κάναμε προσπάθεια, ήσασταν και εσείς εδώ πέρα, ναι, αυτό ακριβώς. Όλα τα έσοδα πήγαν εκεί πέρα και λέμε, προκειμένου να κάνουμε κάθε χρόνο μια τέτοια προσπάθεια, να το αναλάβουμε το κτίριο, να το συντηρήσουμε, να το καλοποιήσουμε, να το ετοιμάσουμε και καλώς ή κακώς να αρχίσει να λειτουργεί, γιατί είναι ένα μοναδικό κτίριο για τον ομό μας, με μεγάλη ιστορία, με μεγάλη ιστορία. Ξέρουμε όλη την ιστορία του Ορφέα, οπότε είναι πολύ σημαντικό και για μας ήταν ένα στοίχημα το οποίο θέλαμε να το κερδίσουμε. Εγώ πάντως από το ρεπορτάζ θα σας πω ότι μιλώντας με τον πρόεδρο, τον κύριο Φωτογλου, μου είπε ότι θέλουν να δουν να κάνουν και κάποια συναντήση με τη Δήμαρχο, τους είπε ότι μπορεί να τους βάλει σε προγράμματα. Εγώ βέβαια θυμάμαι και το είπα και στον κύριο Φωτογλου, ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να παραχωρήσουν το κτίριο. Το ίδιο τους είχε πει ο κύριος Χρυσάφης, το ίδιο τους είχε πει ο κύριος Σπυρόπουλος, το ίδιο τους είπε ο υπουργός πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Έχετε κάποια ενημέρωση? Κοιτάξτε να δείτε, μια δημόσια υπηρεσία, ένας δήμος, μια περιφέρεια κτλ. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι για να μπει σε κάποιο πρόγραμμα εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει ένα παραχωρητήριο για να δικαιολογήσει το πρόγραμμα. Οπότε από τη στιγμή που χρειάζεται να γίνει μια παραχώρηση, είναι λογικό ότι πρέπει να παραχωρηθεί το κτίριο στον Δήμο ή οπουδήποτε αλλού σε μια τέτοια υπηρεσία για να μπορέσουν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι άλλη δύναμη ενός Δήμου, έτσι, το οποίο να μπορεί να εντάξει ένα τέτοιο κτίριο σε ένα πρόγραμμα, και άλλη δύναμη ενός ιδιώτη, ο οποίος ναι μεν θέλει και μπορεί, αλλά έχει σε σχέση με ένα Δήμο πιο περιορισμένες, πέρα το ότι... Ο ιδιώτης είναι πιο ευέλικτος στο να κάνει πράγματα από μια μέρα στην ότι υπάρχει ευελιξία. Εμείς είχαμε πει ότι εάν για παράδειγμα τότε που κάναμε την πρότασή μας, ήταν θετική και μας το δίνανε, το παραχωρούσαν την επόμενη μέρα, τα Χριστούγεννα θα γινόταν η πρώτη εκδήλωση στο ιστορικό κτίριο του Ορφέα. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και επανερχόμαστε σε αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν και με τον κύριο Καρυπόγλου. Είπαμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την κυρία Νάντια Ζιέρα, η οποία είναι νομικό στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Σερών. Κυρία Ζιέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Το θέμα είναι δυσάρεστο βέβαια, γιατί για να υπάρχει αυτή η Παγκόσμια ημέρα σημαίνει ότι υπάρχει και το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν λύνεται και κατά πως φαίνεται οξύνεται. Ναι, πράγματι. Είναι ένα παγκόσμιο διαχρονικό φαινόμενο η εμφυλή βία, η βία κατά των γυναικών, η οποία συνήθως παρατηρούμε ότι σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες κοινωνικής, οικονομικής κρίσης, σε δύσκολες συνθήκες, επιδεινώνεται. Και μία περίοδος τέτοια είναι και αυτή, καθώς μετά την πανδημία ήταν ιδιαίτερα μεγάλο το πρόβλημα και στη χώρα μας. Δηλαδή οξύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και βλέπουμε ότι και τώρα μέχρι τώρα που είμαστε στο Νοέμβριο έχουμε 13 γυναικοκτονίες στο σύνολο στη χώρα. Πράγματι φαίνεται να έχει οξυνθεί, αν και για εμάς που δουλεύουμε με τις επιζώσεις, με τις γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία, το πρόβλημα είναι έτσι από τότε που ξεκινήσαμε. Απλώς θα λέγαμε ότι τώρα αρχίζει πλέον να είναι πιο εμφανές, αρχίζουμε περισσότερο να μιλάμε γι' αυτό, αρχίζουμε να ονομάζουμε τις πράξεις, να τις λέμε με το όνομά τους. Να μην συζητάμε για, για ένα έγκλημα που γίνεται σε βάρος μιας γυναίκας από το σύντροφό της ως ένα έγκλημα πάθους, αλλά να το λέμε με τον όρο γυναικοκτονία. Και αντίστοιχα να μην μιλάμε για την παθολογική ζήλια, για την ψυχολογική βία ως κάτι το οποίο είναι ένδειξη αγάπης, αλλά ως μια μορφή κακοποίησης. Έτσι. Ναι, πρέπει οι λέξεις να λάβουν τη διάσταση που έχουν στην πραγματικότητα τα θέματα αυτά που αντιμετωπίζουμε. Δεν ωραιοποιείται τίποτα και μιλώντας βέβαια για βία κατά των γυναικών, δεν φτάνουμε μόνο στο άκρο που είναι η γυναικοκτονία. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές βίας. Πράγματι. Αν θέλετε να μιλήσουμε για ψυχολογική, για οικονομική... Για κοινωνική θα σας πω εγώ, για τη δυσκολία, για την απαγόρευση ουσιαστικά να έχει ένα άτομο, μια γυναίκα συνήθως, μιας που αυτές είναι, πλήττονται περισσότερο από την έμφυλη βία, να έχει κοινωνικές σχέσεις, να μπορεί να εργαστεί.
να διατηρεί επαφές με την οικογένειά της, με συγγενικά πρόσωπα. Είναι κάτι που το βλέπουμε εμείς πάρα πολύ συχνά από το 2013 που ουσιαστικά εργαζόμαστε σε αυτό το πεδίο, από τότε που ξεκίνησε δηλαδή την πορεία του το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Σερών. Αυτά είναι περιστατικά τα οποία είναι καθημερινότητα για εμάς. Σε εσάς λοιπόν φτάνουν αυτά τα περιστατικά με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι όταν ξεκινήσατε, όπως μας αναφέρατε? Αυτό πράγματι έτσι είναι. Υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα πια στην προσέλευση των γυναικών και αυτό δεν θα λέγαμε ότι αντικατοπτρίζει μία ένταση, μία αύξηση του φαινομένου, αλλά μάλλον την δυνατότητα των γυναικών πλέον να μην νιώθουν ντροπή. Να το εκφράσουν. Μπράβο, να το εκφράσουν, να μπορούν να νιώθουν πιο ασφαλείς στο να μιλήσουν, να βγουν έξω από το σπίτι τους και να αναζητήσουν βοήθεια. Κάτι που στο παρελθόν δεν συνέβαινε, ήταν λίγο σαν κοινό μυστικό, θα λέγαμε. Ναι, γιατί είχαν συνηθίσει και οι παλαιότερες γενιές να κουκουλώνουν τέτοια περιστατικά και ό,τι γίνεται. Το καλό βέβαια είναι ότι έχουμε αρχίσει να μιλάμε. Σε εσάς τα περιστατικά που φτάνουν είναι μόνο μέσα από την πόλη ή και από την περιφέρεια? Εμείς εξυπηρετούμε και γυναίκες που κατοικούν σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Ανήκουμε στο Δήμο Σερών, αποτελεί το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών μια υπηρεσία του Δήμου Σερών. Ωστόσο, το Συμβουλευτικό Κέντρο αποτελεί και μέρος ενός πανελλήνιου δικτύου που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούμε αφενός όλη την περιφερειακή ενότητα, δηλαδή και την επαρχία στις ΣΕΡΕΣ. Και όμορους δήμους ή νομούς που δεν έχουν συμβουλευτικά κέντρα. Αυτό ναι, πρέπει να ακουστεί για να το γνωρίζουν και όσες πιθανόν θα πρέπει να απευθυνθούν κάποια στιγμή σε εσάς, ότι δεν είστε μόνο για το Δήμο Σερών, αλλά για ολόκληρο το νομό, όπως μας είπατε, ακόμη και για γειτονικούς. Έτσι είναι. Και φυσικά μια γυναίκα που δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί, γιατί κατανοούμε πάρα πολύ καλά την σημερινή συνθήκη, όπου μπορεί ακόμα να μην υπάρχουν τα χρήματα για να πάρει ένα λεωφορείο, εμείς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τηλεφωνικά τις γυναίκες. Ναι. Και όταν μια γυναίκα φτάνει σε εσάς, ποιες υπηρεσίες της προσφέρετε? Πώς δηλαδή τη βοηθάτε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Όταν μια γυναίκα έρχεται σε εμάς, είμαστε εδώ για να την υποστηρίξουμε καταρχήν σε συμβουλευτικό επίπεδο. Παρέχουμε δηλαδή υπηρεσίες συμβουλευτικής. Στο Συμβουλευτικό Κέντρο εργάζεται η κοινωνική λειτουργός, η οποία παρέχει κοινωνική στήριξη, ψυχολόγος αντίστοιχα για την ψυχολογική της υποστήριξη, νομικός για νομική συμβουλευτική, πρακτικά για να μπορέσει μια γυναίκα να νιώσει δυνατή γνωρίζοντας τα δικαιώματά της και πώς θα τα διεκδικήσει, και εργασιακή συμβουλευτική, προκειμένου επίσης να ενδυναμωθεί και να μπορέσει να αναζητήσει και καλύτερη εργασία. Ξέρετε, οι γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση, αυτοενοχοποιούνται, αισθάνονται ότι εκείνες φταίνουν για όλα, ότι δεν είναι ικανές να κάνουν τίποτα. Όλο αυτό είναι βαρύ πλήγμα, τόσο στην αυτοεκτίμηση όσο και στην αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας, με αποτέλεσμα να νιώθει αδύναμη να κάνει κάτι. Εμάς, ο σκοπός μας είναι να ενδυναμωθεί η γυναίκα. Φιλοξενία δεν παρέχεται? Στις ΣΕΡΕΣ δεν υπάρχει ξενώνας φιλοξενίας. Αυτό λέγαμε λίγο πριν και με τον κύριο Καρύπογλου για το θέμα, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, ότι λείπουν οι δομές. Ξέρετε κάτι, στις ΣΕΡΕΣ όντως δεν υπάρχει ξενώνας φιλοξενίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα αιτήματα φιλοξενίας θα καλύπτουμε μετακίνηση των γυναικών σε ξενώνας φιλοξενίας που υπάρχουν στις έδρες των περιφερειών. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρεις ξενώνες. Υπάρχει ξενώνες και λίγο παραπέρα στην Κοζάνη, στην Κομωτινή και αλλού στην Ελλάδα. Και με αυτόν τον τρόπο παρέχουμε φιλοξενία σε περιπτώσεις που μια γυναίκα θέλει να προστατευτεί αλλά και να αλλάξει τη ζωή της. Και η φιλοξενία εκεί μπορεί να κρατήσει μέχρι και τρεις μήνες, όπου γίνεται πολύ συστηματική δουλειά καθημερινά με τις αντίστοιχες συμβούλους, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, προκειμένου να μπορέσει να κάνει τα επόμενα βήματα απελευθερωμένη από όποιες τέτοιες καταστάσεις αντιμετώπιζε. Αν μια γυναίκα διστάζει, αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει, αλλά διστάζει να το κοινωνήσει, διστάζει να το πει, να το συζητήσει, τι θα της λέγατε για να καταφέρει να φτάσει μέχρι εσάς στο κέντρο, στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών? Θα της λέγαμε ότι εμείς είμαστε εδώ για να την ακούσουμε
να ακούσουμε την ιστορία της, γιατί μπορεί μόνο αυτό να είναι αρκετό για εκείνη, για να δει τα επόμενα βήματά της. Πολλές φορές οι γυναίκες αισθάνονται ότι είναι μόνες τους σε όλο αυτό και ότι καμία άλλη δεν περνάει αυτές τις δυσκολίες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλές αυτές οι γυναίκες που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. Να σκεφτείτε ότι πρόσφατες έρευνες, περσινή έρευνα στην Ελλάδα, πανελλαδική, δείχνει ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει κακοποιηθεί σωματικά. Και το 40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει υποστεί ψυχολογική βία. Αυτό δείχνει μία τεράστια έκταση του φαινομένου. Οπότε θα λέγαμε σε αυτή τη γυναίκα ότι δεν είναι μόνη της. Ότι είμαστε εδώ, σιγά σιγά, στο δικό της χρόνο, να βρούμε μία λύση. Να δει άλλες επιλογές. Όπως και όταν θέλει εκείνη. Ναι, και να μην διστάσει δηλαδή, να κάνει αυτό το βήμα. Γιατί μάλλον κάπως έτσι θα ξεκινήσει η λύση στο πρόβλημά της. Έτσι είναι. Το πρόβλημα θα λυθεί, θα αρχίσει μάλλον να ξετυλίγεται, μια πιθανή λύση ή πιθανές λύσεις, μόνο αν το εκφράσουμε. Άρα το πρώτο βήμα είναι να μιλάμε γι' αυτό. Και αυτή η σημερινή μας κουβέντα είναι πράγματι μια πολύ καλή ευκαιρία για να συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το ζήτημα και να προτρέψουμε και άλλες γυναίκες. Πραγματικά. Και ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Αν πες την αντίληψή μας ως τρίτα άτομα, ότι κάτι συμβαίνει που δεν μας αρέσει, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε? Αν το δούμε στη γειτονιά, αν το δούμε στο διπλανό διαμέρισμα, αν το δούμε στο δρόμο, αν το δούμε σε ένα πάρκο, σε ένα χώρο τέλος πάντων δημόσιο, ότι κάτι συμβαίνει. Σίγουρα δεν θα πρέπει να επέμβουμε, αλλά μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καταγγείλουμε κάτι? Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών παρέχουμε ενημέρωση και όχι καταγγελία. Δεν μπορούμε δηλαδή να δεχτούμε καταγγελίες, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε εμείς σε αυτές. Ωστόσο, μπορούμε να ενημερώσουμε για το τι μπορεί να κάνει κανείς και τι επιλογές έχει. Ως πολίτες όλοι μας έχουμε, μπορούμε να απευθυνθούμε στην αστυνομία και στο αρμόδιο γραφείο. Και στα γραφεία ενδοικογενειακής βίας που υπάρχουν, που έχουν συνσταθεί και προσφέρουν πραγματικά μεγάλο έργο σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι είναι. Σε γενικές γραμμές, καλό είναι να μην ανεχόμαστε την βία, να μην επιτρέπουμε να γινόμαστε θεατές σε κάτι τέτοιο, ούτε σε γυναίκες ούτε σε άλλα δύναμα πρόσωπα. Και είναι σημαντικό να θέτουμε τα όρια και εμείς, βοηθώντας και τους άλλους να τα θέσουν, αν δυσκολεύονται. Ωραία, κυρία Γέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Σίγουρα τα λέμε και πιο, θα πρέπει να τα λέμε και πιο συχνά και όχι μόνο με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες που απλά υπενθυμίζουν ότι το πρόβλημα είναι εδώ και υπάρχει, και σίγουρα όχι κάθε φορά που κάτι κακό γίνεται, γιατί το έργο σας είναι σημαντικό και όσο περισσότερες γυναίκες μάθουν ότι υπάρχει και αυτή η επιλογή, υπάρχει αυτή η λύση, το να απευθυνθούν σε κάποιους ειδικούς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους που είναι δύσκολη, αξίζει πραγματικά να προβάλλετε το έργο σας μέσα από το Συμβουλευτικό Κέντρο. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχουμε δύο λεπτά. Ναι, να πω λιγάκι ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, να πω ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο αυτές τις ημέρες κάνει δράση, κάνει δράση εστιάζοντας στην εκπαίδευση, κάνει ενημερώσεις και ευαισθητοποιήσεις στο εσπερινό ΕΠΑΛ σήμερα, σε μαθητές και μαθήτριες, και αντίστοιχα στις 29 στο ΣΑΕΚ, στο πρώην ΙΕΚ, σε εκπαιδευόμενους και με αφορμή την παγκόσμια αυτή η μέρα, δηλαδή φυσικά έχετε εντάξει δράσεις που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Είναι και αυτό σημαντικό πολύ. Φυσικά, φυσικά. Όπως και συνέχεια φυσικά κάνουμε δράση στην εκπαίδευση, ακριβώς γιατί δουλεύουμε στο κομμάτι της πρόληψης πολύ. Ωραία, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά κι εσείς. Και εμείς θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε εκλογές χθες και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον νέο πρόεδρο, με τον κύριο Γιώργο Θωμαίδη, τον συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ στον Ομό Σερών θα μιλήσουμε. Κύριε Θωμαίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Ανέβα. Τελικά δεν χρειάστηκε δεύτερη Κυριακή.
ξεκαθάρισε χθες. Η μεγαλοθυμία του σύντροφου του Πολάκη απέτρεψε τη δεύτερη Κυριακή. Και έτσι ο Σωκράτης Πάμελος είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν ξεκινήσουμε από τα διαδικαστικά, να δούμε λίγο στις ΣΕΡΕΣ πώς ήταν η συμμετοχή. Υπήρξε ενδιαφέρον. Θέλετε στο Δήμο Σερών ή γενικότερα στο νομό? Γενικότερα, πείτε μας όμως τι στοιχεία έχετε. Ναι, είχαμε κατά τη περισσότερους ψηφοφόρους από ότι στη διαδικασία για την εκλογή των συνέδρων. Στη νόμη Σερών ψήφισαν 156, στη Βυσσαλδία 128, στην Ηράκλεια 65, στη Συντική 45, στην Αμφίπολη 33, Εμμανουήλ Παπά 31 και στη Νέα Ζύχνη 13. Τα συνολικά αποτελέσματα για τον νομό ήταν: ο σύντροφος ο Γκλέντος πήρε 10, ο σύντροφος ο Πολάκης 2,28, ο σύντροφος Φάμελος 2,12 και ο σύντροφος Φαραντούρης 17. Δηλαδή οι ΣΕΡΕΣ ψήφισε Πολάκη. Οι ΣΕΡΕΣ, ο νομός ΣΕΡΟΜ ψήφισε Πολάκη. Ψήφισαν Πολάκη, ναι. Ναι. Αλλά έδωσαν και ένα μήνυμα, το οποίο μήνυμα ήταν πανελλαδικό. Είχαμε, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ένα 12% με 13% νέα μέλη. Νέους ψηφοφόρους δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό για σας είναι το αισιόδοξο δηλαδή? Αυτό είναι το μήνυμα εκείνο το οποίο μας κάνει όντως να αισιοδοξούμε, διότι φαίνεται πλέον ότι μετά την απομάκρυση του Κασελάκη ο κόσμος αρχίζει και προσεγγίζει πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ και περιμένει στην πορεία, και περιμένουμε και εμείς στην πορεία να βρεθούμε με περισσότερους φίλους οι οποίοι θα γίνουν σύντροφοι. Αυτό το πιστεύετε, κύριε Θωμαίδη? Βέβαια, αυτή την αισιοδοξία την μετέδιδα και πολύ πιο μπροστά. Και πιστεύω ότι εφόσον ξαναγίνουμε ο ΣΥΡΙΖΑ ο παλιός, θα μας αγκαλιάσει πάλι ο κόσμος. Διότι ο κόσμος δεν έχει φύγει, είναι σε αναμονή. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν ερωτοτροπήσει με άλλα γενή κόμματα, και αυτοί φαντάζομαι περιμένουν να δουν αν η πορεία μας θα είναι πάλι σωστή για να επανέλθουν. Ναι, ο κόσμος μπορεί να κάνει, όπως είπατε, τις δοκιμές του, αλλά ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ ήταν σίγουρα κάπως διαφορετικός, γιατί τώρα έχει διασπαστεί όχι μία φορά, αλλά δύο. Η διάσπαση δεν λέει τίποτε. Ο προσανατολισμός είναι αυτός ο οποίος χαρακτηρίζει το κόμμα. Το θέμα είναι όμως και με τι δυνάμεις έχει απομείνει. Δηλαδή ξεκίνησε με 49 βουλευτές, έχει μείνει με 29, έχει χάσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσουν και άλλες βέβαια αποχωρήσεις, αν υπάρχει στάση αναμονής δηλαδή από κάποιους βουλευτές. Μα οι βουλευτές δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα προδιαγράψουν το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Είναι η λαϊκή βάση, είναι οι οργανώσεις οι τοπικές, είναι οι νομαρχιακές, οι οποίες αν ανασκουμποθούν και παρουσιάσουν έργο, μπουν μέσα στην κοινωνία και καταγράψουν και αγωνιστούν μαζί με το λαό για τα προβλήματα, σίγουρα θα ξαναγίνουμε αυτός που ήμασταν, διότι την ιδεολογία μας δεν τη χάσαμε. Κάποιοι απλά ήρθανε, οι οποίοι τέλος πάντων ανακάτωσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά τη συμμετοχή στο γενικό σύνολο, σε επίπεδο χώρας, οι βλέψεις ήταν και εξαψήφιο νούμερο, τελικά δεν τα καταφέρατε. Δεν νομίζω ότι ήταν. Οι περισσότεροι είναι αυτό κάποιο σημάδι? Οι περισσότερες εκτιμήσεις δίνανε ανά την Ελλάδα για λιγότερους και από 50.000. Α, οπότε εσείς πιστεύετε με τις 70 εμείς ότι είστε πάλι ναι. εμείς σε μια καλύτερη θέση. Υπερεύουμε και αυτό. Από την άλλη, είπα ότι όταν έχεις ένα 12-13% νέων μελών, αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι ο κόσμος μας αγκαλιάζει. Και ήταν η πρώτη μέρα με την εκλογή κάποιου Προέδρου. Που σημαίνει όταν εμείς αρχίσουμε να λειτουργούμε σωστά, σίγουρα θα ξαναφέρουμε αυτούς τους φίλους και τους συντρόφους πάλι κοντά μας. Πάντως, χθες, τη μέρα που εσείς αναδεικνύετε τον νέο πρόεδρο, ο κύριος Κασελάκης, που τον αναφέρετε και εσείς λίγο πριν, ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματός του, Κίνημα Δημοκρατίας, και είναι και αυτό ένα πλήγμα που δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
από τον πρώην πρόεδρό του. Η σοβαρότητα χρειάζεται ειδικά σε αυτόν τον άνθρωπο. Το ίδιο έκανε και πιο μπροστά όταν το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωνε ότι θα προβεί σε εκλογές και έδωσε την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών για τους πρόεδρους τους. Ο Κυριάκης ανακοίνωσε για το πρώτο Σάββατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή καλό είναι αντί για τακτικές, αντί για επικοινωνία, να προβάλλουμε και θέματα και να μπορούμε τέλος πάντων να κατέβουμε στο λαό, να μιλήσουμε με το λαό και όχι μόνο να επικοινωνούμε απλά για να επικοινωνούμε. Και αυτό το έδειξε, θα πω και το άλλο, ότι έκανε ένα κόμμα χωρίς διακήρυξη, χωρίς τέλος πάντων να ξέρει το τι είναι. Σε χθεσινή συνάντησή του έλεγε ότι είναι πιο αριστερά από την αριστερά και πιο κέντρο από το κέντρο, που είναι όροι τουλάχιστον απολύτικοι αυτοί. Τώρα, με τη νέα σελίδα αυτή που ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάτε μόνο μπροστά ή πρέπει να δείτε και πίσω το τι έγινε, όλα αυτά τέλος πάντων που έλαβαν χώρα με το συνέδριο, οι διαφωνίες, οι εντάσεις. Το συνέδριο ήταν κανονικότατο. Δεν έχει πρόβλημα το συνέδριο, αλλά εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε πίσω, ούτως ώστε λάθη τα οποία κάναμε, να μην τα επαναλάβουμε. Διότι από τα λάθη μας θα πρέπει να μάθουμε. Το συνέδριο ήταν στημένο διότι ήθελε, για να σας πω μόνο ένα γεγονός. Ναι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χώρους, δεν χρειάζεται να ενοικιάσει κάποιος χώρους 1,5 μήνα πιο μπροστά στον Ταύρο. Να τους κάνει τι? Άρα δηλαδή ήταν η κίνηση αυτή προσχεδιασμένη. Ούτε να κατέβουν στο συνέδριο, αλλά ούτε και να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα. Αυτά ήταν απλά σχέδια. Και τώρα φαίνεται δηλαδή και από κάποιους βουλευτές, όπως η Τσάκρη ή οι άλλοι, οι οποίοι μόνο για τακτικιστικούς λόγους δηλώνουν την αποχώρησή τους μετά από την ονομασία του νέου κόμματος. Αυτό έχει γίνει. Αυτό λέω. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα που πρέπει να διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο νέος πρόεδρος βέβαια έβαλε το θέμα της ενότητας. Είπε ότι επιστρέφουμε στο μαζί. Τώρα βέβαια το μαζί τι εύρος έχει δεν μπορούμε εμείς να το αντιληφθούμε. Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ ίσως καλύτερα. Ο χρόνος θα το δείξει, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι το μαζί μπορεί να πιάσει όλο τον αριστερό χώρο. Αλλά τον πραγματικό αριστερό χώρο, έτσι. Και ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει προς τον Κασελάκη, αλλά όχι ανθρώπους σαν τον Κασελάκη και κάποιους άλλους οι οποίοι το μόνο που επιδιώκουν είναι να χαλάσουν τον αριστερό χώρο και τίποτε παραπάνω. Και τώρα, κλείνοντας και τη συζήτησή μας, πιστεύετε πώς θα είναι αυτή η επόμενη μέρα και με ποιο στόχο να τίθεται στον ορίζοντα? Η επόμενη μέρα θέτει τρεις παράγοντες. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Επομένως θα πρέπει εμείς να αρχίσουμε να δουλεύουμε, να κατέβουμε ξανά στη βάση, να μιλήσουμε με τις κοινωνίες, να αφουγκραστούμε τα προβλήματα της κοινωνίας, να δουλέψουμε όλοι μαζί, ούτως ώστε τα αιτήματα αυτά να γίνουν κυβερνητικές σε επόμενη φάση προτάσεις. Τα ποσοστά είναι κάτι που έτσι σκέφτεστε για το ποιος θα είναι ο στόχος? Ακούστηκε κάτι για παράδειγμα για το στόχο των ευρωεκλογών, αλλά ο αντίλογος λέει ότι αν αυτός είναι ο στόχος, τι λάθος έγινε μέχρι τώρα και γιατί να πήγαμε έτσι σε μια νέα αλλαγή προέδρου? Κάναμε λάθη. Όποιος πει ότι δεν κάναμε λάθη, εθελοτυφλή. Έτσι. Εμείς όμως από τα λάθη είπα θέλουμε να μάθουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Και τα ποσοστά θα έρθουν. Τώρα από τη μία μέρα στην άλλη σίγουρα δεν θα έρθουν. Η δουλειά μας όμως τα βελτιώνει καθημερινώς ποσοστά τα οποία θα χρεώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μία τελευταία κουβέντα, κύριε Θωμαίδη, όσον αφορά το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πλέον το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με αυτό να κλείσουμε. Ένα σχόλιο σας θέλω. Ναι, να σας πω απλά ότι η δημοκρατία από πολλούς ερμηνεύεται μόνο με προσωπικά ενδιαφέροντα και όχι όπως λέγεται. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή πήραν τις έδρες και έχουν φύγει σε ένα νέο χώρο ήταν οι ίδιοι οι οποίοι φωνάζανε
και βρίζανε ακόμα, θα έλεγα, τους ανθρώπους της Νέας Αριστεράς, τους οποίους τους έλεγαν αυτές οι έδρες ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι, οι ανακόλουθοι με πέρα για πέρα, πήρανε τις έδρες τους και αποστατήσανε, να το πω έτσι πιο όμα, για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, βάζοντας την αξιωματική αντιπολίτευση σε δεύτερο ρόλο. Κύριε Θωμαίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Θα αλλάξουμε θέμα και θα μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Αναστασιάδη, τον νομίατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, και θα μιλήσουμε φυσικά για ιώσεις και κορονοϊό, καθώς βρίσκονται σε έξαρση. Κύριε Αναστασιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας τι ακριβώς έχει γίνει, τι δεν κάναμε σωστά. Και πάλι ο κορονοϊός βρίσκεται στο πικ του, αυτή την εντύπωση έχουμε, αλλά και οι υπόλοιπες ιώσεις είναι εδώ και δεν φεύγουνε. Δεν είναι κάτι που δεν κάναμε σωστά. Είναι της εποχής. Πώς? Είναι η εποχή, απλά. Είναι εποχή και σίγουρα έπαιξε ρόλο τα τελευταία χρόνια με τον COVID που είχαμε κλειστεί μέσα, που χρησιμοποιήσαμε μάσκες κτλ. Αυτό ήταν επακόλουθο. Πολλές ιώσεις που κάποια παιδάκια, κάποιοι ενήλικες θα τις περνούσαν, θα νοσούσαν με λίγα λόγια. Υπήρξε μια στάση νοσηρότητα στα 3-4 χρόνια που υπήρχε ο COVID με τις μάσκες, και αυτό ήταν επακόλουθο να έχουμε έτσι μια αύξηση των λοιμόξεων σε όλα τα επίπεδα, είτε υγιεινών είτε μικροβιακών λοιμόξεων. Σκεφτείτε ότι 3-4 χρόνια υπήρχαν παιδάκια, ας πούμε, μέχρι 2-3 χρονών δεν είχαν περάσει κουξάκι, COVID, κάποιες άλλες ασθένειες, ιώσεις, ερυνοϊούς, λόγω της πιτσούρας που είχαμε και τις μάσκες. Αυτό ήταν επακόλουθο, μόλις ανοίξαμε, να αρχίσουμε έτσι να έχουμε μια έξαρση των λοιμόξεων. Αυτό για να επέλθει η ισορροπία χρειάζεται γύρω στα 2-3 χρόνια. Πιστεύω ότι και η φετινή χρονιά θα είναι έτσι και θα μπαίνουν σε μια κανονικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι έτσι πολύ αυξημένα τα κρούσματα. Είμαστε σε μια λογική κατάσταση. Αν εξαιρέσουμε μέσα στο καλοκαίρι που είχαμε έτσι μια έξαρση του COVID, που θεωρώ ότι άρχισε να φτύνει κάπως. Δηλαδή εμπειρικά βλέπουμε τα κρούσματα λίγο τελευταίο έτσι ποσαήμερο, λίγο έχουμε έτσι μια πτωτική τάση. Θεωρώ ότι νόσαν πάρα πολύ από τον Ιούλιο και μετά. Οπότε πάντως, έχει χρηστεί μια ανοσία με αυτό το στέλεχος. Κύριε Αναστασιάδη, νομίζω ότι αυτές τις μέρες ακούμε πάρα πολύ για κορονοϊό. Δηλαδή στις συζητήσεις μας λέμε «Α, και σε αυτό το χωριό», «Α, και σε εκείνο το χωριό», «Α, και ο τάδε». Δηλαδή γνωστοί, φίλοι, συγγενείς, ολόκληρα χωριά έχουν πρόβλημα με τον κορονοϊό. Κοιτάξτε, ο COVID ξεκίνησε πιο πολύ μέσα στις πόλεις από τον Ιούλιο-Αύγουστο. Ίσως τώρα κινείται μέσα στα χωριά. Εγώ πάντως το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπω ότι εμπειρικά από τα ιατρία μας και από τους και από τις συνθήκες μας παίρνουν τηλέφωνο, βλέπουμε ότι δεν ήταν όπως ήταν πριν ένα-δύο μήνες. Είχαμε περισσότερα κρούσματα. Τώρα ίσως μπορεί να έτυχε σαν κάποιους γνωστούς ή μπορεί σε κάποια χωριά τα οποία, κοιτάξτε, στα χωριά αν πάει κάποιο κρούσμα εννοείται θα κάνει μια ψηλοεπιδημία. Μπορεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα να μην υπήρχαν κρούσματα εκεί. Πολλές φορές συμβαίνουν αυτά, όπως να πω κάτι, ας πούμε, με τα παιδάκια, να καταλάβετε λίγο. Μπορεί να έχουμε μέσα στην πόλη να ξεκινάνε κρούσματα, ας πούμε, κουξάκι σε περίπου σταθμούς. Πρώτα γίνεται μια γύρα μέσα στην πόλη και μπορεί μετά να αρχίσουν στα χωριά, σε διάφορους παιδικούς σταθμούς των χωριών να νοσούν. Αυτό συμβαίνει γιατί μέχρι να νοσήσει έτσι μεγάλη μοίρα του πληθυσμού, θα πρέπει για να υπάρξει μια νοσία, θα πρέπει να νοσήσει μεγάλη μοίρα του πληθυσμού. Οπότε είναι επόμενο να κινείται σταδιακά. Τώρα να πούμε λίγο έτσι τι κυκλοφορεί περίπου από νοσηρότητα. Από ιώσεις έχουμε COVID, όντως έχουμε κάποια κρούσματα που νοσούν και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή στον COVID για τους ηλικιωμένους και αυτούς που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας. Γιατί εκεί κυρίως εστιάζεται το πρόβλημα. Πλέον ο COVID δεν έχει εξασθενήσει, δεν λειτουργεί. Επειδή έχουμε νοσήσει πολλές φορές και έχουμε εμβολιαστεί, δεν λειτουργεί πολύ δυναμικά η του COVID. Δεν δημιουργούν βαριά νοσηρότητα. Αλλά παρόλα αυτά στους ηλικιωμένους και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα αναπνευστικά, καρδιολογικά, μπορεί να τους δημιουργήσει προβλήμα, αλλά θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή στις ηλικίες αυτές. Άλλες λοιμόξεις που κυκλοφορούν είναι διάφορες εμπείρητες ιώσεις. Διάφοροι ερυνοί άρχισαν, η γρήπη λίγο δειλά-δειλά άρχισε, κάποια κρούσματα, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά άρχισε δειλά-δειλά να κινούνται τα κρούσματα αυτά. Και μπαίνουμε προς το χειμώνα. Θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το Δεκέμβριο και μετά,
θα αρχίσει να έχουμε πτώση του COVID, γιατί έχει νοσήσει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, και θα έχουμε έτσι αύξηση των χειμερινών ιώσεων, όπως είναι η γρήπη, διάφοροι νεσνοοί, αδενοοί, ο RSV, που είναι έτσι κυρίως χειμερινές ιώσεις και λοιμώξεις, προσβάλλουν κυρίως τα παιδιά, αλλά από εκεί πέρα νοσεί και μεγάλος αριθμός του πληθυσμού των ενηλίκων. Τώρα, σποραδικά έχουμε κάποια κρούσματα, ας πούμε, στρεπτόκοκκου. Βλέπουμε σε κάποια παιδάκια, σε κάποιους ενήλικες, κάποιες οικογένειες. Σποραδικά υπάρχουν τα κρούσματα του στρεπτόκοκκου που εμφανίζονται. Ο στρεπτόκοκκος, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα μικρόβιο το οποίο προσβάλλει τα παιδιά και τους ενήλικες. Δημιουργεί στα παιδάκια κυρίως κάτω από 7-8 χρονών τον όρο, τη λεγόμενη οστρακιά, το εξάνθημα μαζί με το στρεπτόκοκο στο φάριγγα, τη λεγόμενη οστρακιά. Στους μεγάλους δημιουργεί τη λεγόμενη στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα στους ενήλικες. Είναι μικρόβιο, εδώ χρειάζεται αντιβίωση, η αντιμετώπιση είναι η αντιδιάγνωση και η αντιβίωση μετά στη χρήση του στρεπτόκοκκου. Άλλες έτσι λοιμώξεις που κυκλοφορούν, είχαμε δει σποραδικά κάποια κρούσματα κοξάκι σε κάποιους παιδικούς σταθμούς, αλλά δεν φαίνεται έτσι να έχουμε έτσι πολύ έντονα έτσι επιδημιολογικά στοιχεία, έντονα κρούσματα. Κάποια λίγα κρούσματα υπήρχαν. Γενικώς βλέπω το τελευταίο έτσι 20ήμερο, ένα μήνα θα έλεγα, λίγο να έχουμε μια πτωτική τάση. Με τη γαστρεντερίτιδα έχουμε τελειώσει. Με τη γαστρεντερίτιδα έχουμε τελειώσει. Θεωρώ ότι κάνει μια κοιλιά τώρα οι λοιμώξεις. Ξέρετε, με την έναρξη των σχολείων, μόλις κλειστήκαμε και με το κρύο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, υπήρξε μια αυξητική τάση. Θεωρώ τώρα σε κάποιες λοιμώξεις αρχίζει λίγο πέφτει. Αλλά τώρα, μέσα στο χειμώνα, από τις γιορτές και μετά, θα αρχίσουν οι χειμερινές λοιμώξεις, που είναι πιο έντονες και πιο δυναμικές, έτσι, η γρήπη, διάφορα άλλο τύπου ιός, είναι πιο δυναμικές, δημιουργούν πιο έντονα προβλήματα μέσα στο χειμώνα. Αυτό θεωρώ, όπως βλέπω τα πράγματα έτσι εμπειρικά πάντα, μιλάμε, μετά τις γιορτές, μετά τα Χριστούγεννα, θα υπάρξει έτσι μια ανωδική τάση εκεί. Οπότε Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, εκεί το τρίμηνο, τετράμηνο, το νέο έτος θα έχουμε έτσι την έξαρση των χειμερινών ιώσεων. Λογικό είναι αυτό, δεν είναι κάτι διαφορετικό από προηγούμενες χρονιές. Είναι οι εποχικές ιώσεις, ναι. Με τη γρήπη, με το εμβόλιο έχουμε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, δηλαδή... Αυτό μέχρι τον Νοέμβριο μας είχατε πει ότι είναι καλό να κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης. Αυτό θέλω να επισημάνω λίγο. Όσοι κανονικά το Υπουργείο συστήνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να γίνουν εμβολιασμοί της γρήπης. Έχει εμβολιαστεί αρκετά μεγάλη μερίδα πληθυσμού, έτσι που έχουμε δει, και παιδάκια άνω των 6 μηνών και ενήλικες. Αλλά πλέον θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουν τους εμβολιασμούς όσοι θέλουν να εμβολιαστούν και όσοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Να μην το καθυστερούν άλλο. Είναι κατάλληλη περίοδος τώρα. Μην τα αφήσουν περαιτέρω. Θεωρώ ότι από τώρα μέχρι 10-15 Δεκεμβρίου να έχουν εμβολιαστεί με αντιγρυπτικό εμβόλιο όσοι θέλουν να εμβολιαστούν και όσοι ενδείκνυται να εμβολιαστούν, γιατί πλέον θα αρχίσουν να εμφανίζονται πιο έντονα τα κρούσματα της γρήπης και θα έχει ένα αποτέλεσμα να μην προλάβουν να εμβολιαστούν και θα νοσήσουν. Άρα θα πρέπει να κινηθούν να εμβολιαστούν, γιατί ξέρετε και το εμβόλιο θέλει για 15-20 μέρες. Ναι, το είχατε πει αυτό και την προηγούμενη φορά, κάτι που ίσως δεν το σκεφτόμαστε, ότι μέχρι να θωρακιστεί ο οργανισμός μας πρέπει να περάσει ένα διάστημα από τον εμβολιασμό. Οπότε... όλα τα εμβόλια θέλουν γύρω στις 15-20 μέρες, με ένα μήνα περίπου για να έχουμε καλή ανοσία. Οπότε καλό θα είναι να ξεκινήσουν να εμβολιάζονται, γιατί σποραδικά υπάρχουν κρούσματα, δεν ξέρουμε πότε θα επέλθει η αυξητική έντονη τάση και της γρήπης. Μπορεί απότομα να ξεκινήσει σε ένα 10ήμερο-20ήμερο, κυρίως μετά τις γιορτές ξεκινάει, αλλά δεν το ξέρετε αυτό. Πολλές φορές τα κρούσματα ποικίλουν και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Άρα θα πρέπει αντιγρυπτικά εμβόλια να κάνουν οι ευπαθείς ομάδες, ποιος ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και όποιος θέλει να εμβολιαστεί άνω των 6 μηνών μπορεί να εμβολιαστεί. Να εμβολιαστούν με πνευμονιόκοκο οι ομάδες υψηλού κινδύνου, βασικά οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα που ενδείκνυται να εμβολιαστούν με το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, είναι βασικό για να θωρακίσουμε έτσι τον πληθυσμό για να μην νοσεί. Τώρα φυσικά υπάρχει το εμβόλιο του COVID, που εκεί οι ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα,
Αχ, έπεσε η γραμμή και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αναστασιάδη αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό κατά του COVID, γιατί νομίζω ότι έχει ασθενήσει και αυτό ή δεν το συζητάμε πλέον τόσο όσο παλαιότερα και το κατά πόσο αναγκαίο είναι οι ευπαθείς ομάδες να κάνουν και αυτό το εμβόλιο πέρα από το εμβόλιο της γρήπης, αν δηλαδή βοηθά περισσότερο. Ενημερώστε με το κοντρό αν θα έχουμε ξανά τον κύριο Αναστασιάδη. Ωραία. Κύριε Αναστασιάδη. Έλα, σας ακούω. Είχαμε μείνει στο εμβόλιο κατά του COVID και ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον για, από τον πληθυσμό να εμβολιαστεί κατά του COVID. Εντάξει, το ενδιαφέρον δεν είναι άμεσο ιδιαίτερα. Ξέρετε, με αυτά που έχουν προηγηθεί όλα και τα λοιπά και ο COVID ήταν ένας ιός ο οποίος ξέρουμε ότι με τις μεταλλάξεις που δημιουργούνταν δεν είχε καλή κάλυψη. Και ήταν και εμβόλιο που βγήκε γρήγορα και άμεσα γιατί λόγω των θανάτων έπρεπε να καλυφθεί ο πληθυσμός. Mm-hmm. Και δεν δημιουργούσε έτσι συνθήκες ανοσίας ικανοποιητικές. Αλλά παρόλα αυτά απέτρεψε πάρα πολλούς θανάτους. Τώρα όπως είναι το εμβόλιο του COVID, καλό θα είναι να εμβολιάζονται οι ευπαθείς ομάδες. Mm-hmm. Πλέον δεν έχει νόημα στην παρούσα φάση να εμβολιάζονται ο πληθυσμός. Ο γενικός πληθυσμός όπως κάναμε όταν είχε... Ναι, δεν έχει νόημα τώρα γιατί βλέπουμε ότι οι νέοι πλέον σπάνια μπορεί ο COVID, δεν έχει φύγει, μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές σε κάποιον νέο σε σπάνιες περιπτώσεις. Αλλά κυρίως αυτοί που κινδυνεύουν είναι ευπαθείς ομάδες. Είμαστε δηλαδή στο στάδιο τώρα όπως είμαστε και στη γρήπη, να το πω έτσι να καταλάβουμε. Ναι. Όπως είναι η γη της γρήπης, είμαστε και στο στάδιο του COVID σε αυτή την παρούσα φάση. Ο COVID πλέον προσβάλλει όλο τον πληθυσμό με ίδια συμπτώματα. Κυρίως αυτοί που κινδυνεύουν είναι οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα. Άρα είμαστε ένας ιός του COVID που δεν θα φύγει, θα συνεχίσει να υπάρχει, θα κινείται όπως η γρήπη. Ξέρουμε ότι η γη της γρήπης, τα στελέχη της γρήπης μεταλλάσσονται κάθε χρόνο. Και στα 4-5 χρόνια έχουμε μεταλλαχθεί τελείως, άρα και ο COVID θα κινείται σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή θα υπάρχει μια μετάλλαξη κάθε χρόνο και έτσι θα επιβιώσει και αυτός προσπαθεί να επιβιώσει και ή προσπαθούν να επιβιώσουμε στον άνθρωπο. Το θέμα είναι να μην έχουμε δύσκολες καταστάσεις και να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε, δηλαδή να μην είναι όλα αυτά οι μεταλλάξεις να μην είναι επικίνδυνες. Κοιτάξτε, το δύσκολο του COVID έχει φύγει. Ήταν εκείνα τα 2-3 χρόνια τα πολύ δύσκολα. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα. Όπως ήταν η επιδημία, όπως είχε ξεφύγει, γιατί ήταν στην ούργια σειρά, είχε ξαπλωθεί μέσα στον πληθυσμό, κανένας δεν είχε ανοσία, οπότε προσέβαλε τον πληθυσμό άσχημα και δημιουργούσε προβλήματα με θανάτους και επιπλοκές. Ναι. Τώρα έχει ισορροπήσει όλη η κατάσταση, αλλά κινδυνεύουν οι ευπαθείς ομάδες ηλικιωμένοι και αυτοί που ήδη έχουν χρόνια προβλήματα. Άρα αυτοί, καλό θα είναι μια μυστική δόση, κάποιο φαινόμενο να εφαρμόζουν για να αποφεύγουν έτσι τα σοβαρά προβλήματα του COVID. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γενικά. Να πούμε λίγο έτσι, για θέματα πρόληψης γενικώς και στα σχολεία και σε εμάς. Αυτά τα ξέρουμε τώρα με τον COVID, έχουμε μάθει πολλά πράγματα. Ο πληθυσμός έχει ενημερωθεί. Αυτό που κάνουμε είναι καλά να αερίζουμε τους κλειστούς χώρους, είτε εργασιακούς χώρους, είτε σε χώρους στα σχολεία, όπου υπάρχει δηλαδή πληθυσμός αρκετός μέσα στους κλειστούς χώρους. Αίθουσες, καλό είναι να γίνεται έτσι ένας αερισμός άνοιγμα του παραθύρου να ανανεώνεται το αέρας κάπου-κάπου. Είναι βασικό αυτό. Ναι. Καλό θα είναι να πλένουμε τα χέρια μας, μια καλή χρήση πλήσιμο του χεριού και να μην χρησιμοποιούμε πολύ τα χέρια μας στη μύτη μας, στο στόμα μας. Να μην τα βάζουμε δηλαδή εκεί γιατί η μεταφορά γίνεται προς τα χέρια των ιών ή των μικροβίων στο στόμα μας και στη μύτη μας. Να αποφεύγουμε δηλαδή την επαφή αυτή. Και καλό είναι να πλένουμε άραια κάποιες φορές τα χέρια μας μέσα στην ημέρα. Μετά βασικό είναι όταν ειδικά αυτοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα, καλό είναι να αποφεύγουν τον συγχρονισμό. Όπου συγχρονίζονται, πάνε για μια εξέταση, ένας παππούς κάπου, μια γιαγιά, καλό είναι να χρησιμοποιεί τη μάσκα όταν μπαίνει στους χώρους. Έστω εκεί που θα πάει σε μια τράπεζα για μισή μια ώρα, αφού είναι ηλικιωμένος και έχει χρόνια προβλήματα, μπορεί να κάνει μια χρήση της μάσκας για μια ώρα, δυο, δεν χάλασε ο κόσμος. Άρα πρέπει να τηρούν αυτά τα μέτρα λίγο και φυσικά αν εμφανίσουν προβλήματα έτσι με πυρετό, προβλήματα βήθα κτλ. Θα καλό είναι να έχουν έτσι επαφή με τον γιατρό τους, να ενημερώνουν τον γιατρό τους για να αποφύγουν έτσι τα δυσάρεστα της όλης κατάστασης των λοιμόξεων που μπορούν να προκύψουν. Αντισηπτικά συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε, κύριε Αναστασιάδη, γιατί αναφέρατε λίγο πριν για τα χέρια, για το πώς αγγίζουμε το στόμα, μάτια. Το κλείσιμο των χεριών μπορούμε να κάνουμε και χρήση αντισηπτικό και νομίζω πολύ κάνουν. Εγώ που βλέπω πολλές φορές σε διάφορα έτσι χώρους υπάρχουν αντισηπτικά. Το αντισηπτικό είναι πολλές φορές αντί του κλείσιματος του χεριού, γιατί είναι πιο γρήγορη η χρήση. Το αντισηπτικό μπορεί να γίνει χρήση. Φυσικά
Το αντισηπτικό δεν βοηθάει μόνο τον COVID, μην περιοριζόμαστε εκεί. Αυτά όλα που μιλάμε, οι μάσκες, οι μάσκες του αντισηπτικού κτλ. Γιατί πολλοί σκέφτονται ακόμη τον COVID. Δεν είναι μόνο θέμα COVID, προφυλασσόμαστε και από άλλες λοιμώξεις, από γρήπη, από διάφορα μικρόβια. Υπάρχουν και οι που μεταφέρονται, κυρίως όλες οι λοιμώξεις, πιο πολλές δηλαδή, μεταφέρονται η πλειοψηφία είτε αερογενώς, ναι, με τα σταγονίδια όπως μιλάμε, είτε με τα χέρια μας. Έτσι, ναι, αυτή οπότε είναι, είναι μια καλή συνήθεια που μας άφησε ο κορονοϊός, η εποχή εκείνη. Ναι. Αυτό, ναι, πολλές φορές μας προφυλάσσει και βλέπετε, ναι, και στο ιατρείο πολλές φορές που έρχονται διάφοροι γονείς σε εμάς, βλέπουμε ότι ξέρουν τι είναι τα μέτρα. Τα παιδάκια τους έχουν πειρατό, αυτοί φοράνε τη μάσκα, έρχονται με μάσκα, έστω για μια ώρα, ξέρουν. Οπότε ξέρουν να προφυλάξουν και τους γύρους και τους διπλανούς τους, γιατί πολλές φορές πρέπει να προσέχουμε και τους διπλανούς. Βέβαια. Τώρα, βέβαια, στα, ναι, στις σχολικές μονάδες, καλό θα είναι όταν τα παιδάκια είναι άρρωστα με πυρετό να μην τα στέλνουμε, τουλάχιστον μια-δυο μέρες απείρεται να είναι. Ναι, αυτό είναι σημαντικό, γιατί μετά αποδεκατίζονται οι τάξεις. Κολλάει το ένα με το άλλο. Το άλλο είναι όταν ένα παιδάκι έχει έντονα προβλήματα, δηλαδή ένα ξαφνικό βήχα, μια ξαφνική καταρροή έντονη, αυτό δείχνει ότι προφανώς κάτι αρχίζει. Οπότε καλό θα ήταν τότε να παραμείνει μια μέρα τουλάχιστον στο σπίτι, να δουν οι γονείς πώς εξελίσσεται το όλο φαινόμενο. Γιατί συνήθως εκεί μπορεί να ξεκινάει μια λίμωξη, την άλλη μέρα, ναι, να κάνει πυρετό, να κάνει έτσι μια κλινική κατάσταση του παιδιού, μπορεί να νοσήσει. Οπότε να αποφύγουμε έτσι και τις λοιμώξεις του γύρω ανθρώπου. Οπότε γενικά προσέχουμε ιδιαίτερα. Η εποχή αυτή είναι δύσκολη, αλλά έτσι είναι ο χειμώνας. Θα τηρούμε τους κανόνες και όλα θα πάνε καλά με τη βοήθεια του Θεού. Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, για τις συμβουλές, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εμείς θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που είδαμε και σήμερα έχουμε φτάσει στο τέλος. Η ώρα είναι 4. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2.30 εδώ στο δίκτυο τηλεόραση. Πολλές ευχές στις Κατέρινες που γιορτάζουν σήμερα. Καλό απόγευμα σε όλους.